Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή ένα εκ των πρωταγωνιστών. Βέβαια. Των τελευταίων το ώρων. Όνομά του. Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μαδάκη, καλή χρονιά με αυτό το πράγμα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Με υγεία. Έχουμε μπερδευτεί, κύριε Γεωργιάδη. Καταρχήν, άνοιξε το στόμα του ο Μαλιαδάκης και είπε ότι τον πιέζανε οι δικαστικές αρχές προκειμένου να δώσει επιβαρυντικά στοιχεία για εσάς, για τον κύριο Στουρνάρα και για τον κύριο Σαμαρά. Όχι επιβαρυντικά στοιχεία, να καταθέσει ότι έφερνε λεφτά και μας έδινε στον Στουρνάρα, Σαμαρά και σε μένα, με προφανή σκοπό να μας εμπλέξει η κυρία Τουλουπάκη στην υπόθεση αυτή, γιατί δεν έχει βρει απολύτως κανένα στοιχείο μέχρι τώρα. Καθ' υπόδειξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτό θα όταν ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα, προφανώς θα ξεκινήσει. Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης αποδεικνύεται πράγματι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την εποχή της μεταπολιτεύσεως. Αλλά όχι με τον τρόπο τον οποίο είπε ο κ. Βαγγελόπουλος εκείνο το βράδυ. Με το ακριβώς ανάποδο. Εδώ έχουμε μια οργανωμένη πλέον συνωμοσία που πλέον αποδεικνύεται και δεν συζητείται πια, ότι υπάρχει, πιστεύω, ένα την αμφισβητή. Μια οργανωμένη συνωμοσία, η οποία προφανώς οργανώθηκε από την κυβέρνηση, δεν έχει κανένα άλλο πολιτικό συμφέρον να την οργανώσει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι μια εισαγγελέα ξαφνικά ξύπνησε και αποφάσισε να κυνηγάει πολιτικά πρόσωπα κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μια οργανωμένη συνωμοσία, τη οποία αποκλειστικό σκοπό ήταν η καταστροφή των πολιτικών αντιπάλων του κ. Τσίπρα. Κύριε Γεωργιάδη, την ίδια στιγμή όμως ο κ. Πολάκης κατηγορεί τις δικαστικές αρχές. Αυτό είναι που με μπερδεύει εμένα. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι καθ' υπόδειξη της κυβέρνησης οι δικαστικές αρχές πιέζανε για επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον σας. Ο Πολάκης λέει ότι τη γυριστή την έκαναν οι δικαστικές αρχές. Ο κύριος Πολάκης, ξέρουμε από το ηχητικό το οποίο είχαμε ακούσει από την Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσε τις δικαστικές αρχές ότι η πίεση που τους ασκούσανε δεν ήταν αρκετή. Και ότι θα έπρεπε οι δικαστικές αρχές να πάνε γρηγορότερα. Αυτό είπε ο κύριος Πολάκης, αν θυμάστε στο ηχητικό. Άρα ο κύριος Πολάκης έχει ήδη παραδεχθεί κατά το παρελθόν ότι η κυβέρνηση, δηλαδή ο ίδιος, ασκούσε πίεση στις δικαστικές αρχές, αλλά δεν κινούνται αυτές οι αρχές με τον ρυθμό. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Μέχρι τώρα έχω ακούσει και εσάς να λέτε να βγάλουμε τις κουκούλες από τους προστατευόμενους μάρτυρες, τους κουκουλοφόρους, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας διασύρουν. Τώρα ο κύριος Μανιαδάκης παρουσιάζεται ως θύμα και εμέσως πριν σαφώς τον υπερασπίζεστε κι εσείς, λέγοντας κοίτα τι του κάνανε του ανθρώπου, τον πιέζανε για να μιλήσει εναντίον μου. Τελικά τι είναι, κουκουλοφόρος, ψευδομάρτυρας ή πιεζόμενος από την κυβέρνηση? Όχι, μάλλον έχει γίνει μια παρεξήγηση αυτό. Εγώ, όπως και άλλοι από τους 10 κατονομαζομένους πολιτικούς, έχουμε κάνει μήνυση και αγωγή και στους 3 προστατευόμενους μάρτυρες, άρα και στον κύριο Μανιαδάκη. Μάλιστα. Αυτή η μήνυση έχει ήδη κατεθεί. Η μήνυσή μας όμως αυτή, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούσε εδώ και ένα χρόνο να προχωρήσει, γιατί η αξιότιμη κυρία Τουλουπάκη του είχε παράσχει προστασία, κρίνοντάς τον ως εξαιρετικά αξιόπιστο για την έρευνα. Προσέξτε, αλλά αυτό έχει μια αμφίδρομη σχέση. Ποια δεν είναι μόνο ότι η κυρία Τουλουπάκη τον χαρακτήρισε προστατευόμενο μάρτυρα. Από ό,τι γνωρίζω, σε αυτές τις διαδικασίες και ο ίδιος ο μάρτυρας ζητάει την προστασία του. Αυτό δεν... Ακούστε, το τι ζητάει. Αυτός από πού ήθελε να προστατευτεί, από εσάς ή από τον Πολάκη? Το τι ζητάει ο καθένας που θέλει να συκοφαντήσει είναι δικός του λογαριασμός. Το ότι η εισαγγελέας κυρία Τουλουπάκη τον έκρινε τόσο αξιόπιστο και κρίσιμο για την έρευνα και του παρήχε προστασία και άρα εμπόδιζε οποιονδήποτε από εμάς να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του και στον κύριο Μανιαδάκη αλλά και στους άλλους δύο, για τους οποίους προφανώς στις επόμενες ώρες θα κάνουμε νομικές ενέργειες για να έρθει η προστασία τους, πρώτον και κυριότερον, διότι πλέον όλη η Ελλάδα ξέρει τα ονόματα και των άλλων δύο. Άρα είναι και η κοροϊδία η προστασία. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μανιαδάκη στην τηλεόραση του Sky να λέει το αμίμητο, ότι λόγω κακού συντονισμού βρεθήκανε και οι τρεις, λέει, στον προθάλαμο της κυρίας Τουλουπάκη και άρα πράγματι ο κύριος Μανιαδάκης γνωρίζει τους άλλους δύο. Α, ήταν έξω και περίμεναν για να μπουν μέσα να καταθέσουν. Μιλάμε για κράτος οπερέτα. Ο κύριος Μανιαδάκης τώρα, κύριος Μανιαδάκης, μας έλεγε ο Παύλος Σαράκης, ο οποίος είναι ο συνήγορος υπεράσπισης των τριών προστατευομένων που έχουν καταθέσει στο FBI. Λέει, ο Μανιαδάκης έχει καταθέσει στο FBI και έχει δώσει ενοχοποιητικά στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα, προφανώς και για εσάς. Αυτό λέει ο κύριος Σαράκης, πρώτη φορά το ακούω. Τώρα, προηγουμένως. Προηγουμένως, πριν από. Έχει δώσει για πολιτικά πρόσωπα. Μας πριν είπε, πέντε λεπτά είπε, και μάλιστα μας είπε. Προσωπική διαβεβαίωση του Αμερικανού πρέσβη. Προσωπική.
ότι το FBI δεν έχει απολύτως κανένα στοιχείο για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Ο κύριος Σαράκης, ο οποίος είναι, σας λέω... θα προτιμήσω να πιστέψω τον Αμερικανό πρέσβη. Σας είπα ότι έχει... σας απήντησα κι εγώ. Ότι έχει καταθέσει... τον Αμερικανό πρέσβη. Και ότι έχει συναντηθεί αρκετές φορές με εκπροσώπους... Έχει καταθέσει με το όνομά του, κύριε Γεωργιά. Λοιπόν, για να λέω, για να μην χάνω χρόνο. Όχι, ο κύριος Σαράκης εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους σε μία έρευνα του FBI που θα δούμε πού θα καταλήξει όταν αυτή η έρευνα καταλήξει. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανού πρέσβη, δεν ερευνά πολιτικά πρόσωπα, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που μας έχει κάνει ο κύριος πρέσβης, μας έχει ξεκαθαρίσει ότι από επίσημες ενημερώσεις δεν έχει καμία εμπλοκή το FBI με ελληνικά πολιτικά πρόσωπα. Μα δεν μπορεί να έχει το FBI. Ο δε κύριος δεν μπορεί να ερευνήσει. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, δεν μπορεί να ερευνήσει το FBI πρόσωπα που αφορούν την Ελλάδα. Δεν έχει δικαίωμα, λοιπόν, δικαιοδοσία. Λοιπόν, να μην εμπλέκουμε το FBI, όχι, που το FBI δεν εμπλέκεται. Ο κύριος Μανιαδάκης έχει καταθέσει με το όνομά του και οι πληροφορίες λένε ότι έχει επαναλάβει, και ο ίδιος το λέει δηλαδή, έχει επαναλάβει όσο έχει πει και στις ελληνικές αρχές. Και έχει αναφερθεί στις ελληνικές αρχές και σε εσάς, γενικόλογα βέβαια, έτσι, μην υπερβάλλουμε, και για τον κύριο Λοβέρδο και για τον κύριο Σαλμά, πιο ειδικά ενδεχομένως. Ναι, όλα όσα έχει πει ο κύριος Μανιαδάκης. Είναι άχρηστα, καταρχήν, όλα αυτά. Θα ακολουθήσουν την δικαστική οδό. Όχι. Να, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, ναι, εφόσον ο κύριος Μανιαδάκης κατέστη κατηγορούμενος, με βάση τον νόμο, όσα έχει πει μέχρι τώρα πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Σωστό. Τελειώσαμε από αυτό. Και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μανιαδάκης, υπάρχει ένα ερώτημα μόνο. Από την δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Προφανώς γνωρίζω ποιοι είναι οι άλλοι δύο μάρτυρες. Είναι προφανώς. Και εσείς τους ξέρετε και εγώ τους ξέρω και όλους τους ξέρουμε. Μα είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας προστατευόμενος μάρτυρας. Η κυρία του Λουπάκη, ο κύριος της Αγγελέας του Αρείου Πάγου, που έχει δώσει ως υποπτέμο την έρευνα την άδεια, ο κύριος Παπαγεωργίου, αν θυμάμαι καλά. Μα ο κύριος Παπαγεωργίου, ναι. Θα πρέπει να συνεκτιμήσουν το γεγονός ότι πλέον όλη η Ελλάδα ξέρει τα ονόματα και του πρώτου κυρίου, ενός που έχει μεγάλη αγάπη στην ιστορία, και της τελευταίας κυρίας, η οποία έχει εμπλοκή και προσωπική με τον κύριο Φρουζή. Πάντως το μπέρδεμα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι, δεν υπάρχει και η χρεία της προστασίας τους. Μάλιστα. Ακόμα δεν το χειρότερο, κύριε Στάθη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι από ό,τι αποδεικνύεται και οι άλλοι δύο είναι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση. Και αυτό το οποίο έχει σημασία για το ότι είναι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση, όπως είναι ο κύριος Μανιαδάκης από την αρχή, έχει να κάνει με το ότι η κυρία του Λουπάκη, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, παραβίασε τον νόμο. Γιατί ο νόμος για το χαρακτηρισμό του μάρτυρα ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, παράγραφος 45β, προϋποθέτει... Να μην έχει εμπλοκή. Προϋποθέτει ότι δεν έχει εμπλοκή. Μάλιστα. Ούτε μπορεί να ισχυριστεί, κύριε Λουπάκη, ότι η εμπλοκή του κυρίου Μανιαδάκη προέκυψε από τον Ισραήλ. Το θέμα έχει δρόμο. Διότι η τρίτη μαρτυρία που έχει έρθει στη Βουλή, τη κυρία Κελέση. Το Νοέμβριο του 2017. Μάλιστα. Είχε επαναφέρει τον κύριο Μανιαδάκη. Μάλιστα. Άρα εδώ πρέπει η κυρία του Λουπάκη να μας ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο αποφάσισε η αντιεισαγγελέα εφετών του Λουπάκη να παραβιάσει τον νόμο. Αυτό είναι που με νοιάζει εμένα. Κύριε Γεωργιάδη, έχει δρόμο, έχει δρόμο η υπόθεση. Έχει δρόμο η υπόθεση. Κύριε Παπαδάκη, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Για να κλείσουμε. Επειδή έχετε εκεί τον κύριο Μητρόπουλο, άκουγα προηγουμένως. Ο κύριος Μητρόπουλος, και θα άξιζε κάποτε να μιλήσει γι' αυτό ο κύριος καθηγητής, έχει προσωπική πείρα τη σκευωρίας που είναι ικανός να στήσει ο Αλέξης Τσίπρας όταν εντάξει θέλει να εκτελέσει πολιτικά κάποιον που τον θεωρεί πλέον αντίπαλό του. Πάντως εδώ... Υπενθυμίζω, αφήστε να το πω. Υπενθυμίζω ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τον κύριο Μητρόπουλο και να τον διώξουν από την πολιτική ή και από την Ελλάδα με τέτοια παρόμοια δόλια μέσα. Θα αφήσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Θα μείνουμε μέχρι εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, να μείνουμε μέχρι εδώ να σας ευχαριστήσουμε. Έχει δρόμο.